επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς σήμερα θα μας απασχολήσει η παγκόσμια οικονομία, καθώς έχει επηρεαστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Χριστοφίδη, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της Grandfeld Wealth Management. Κύριε Χριστοφίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, θα ανοίξουμε το κεφάλαιο της παγκόσμιας οικονομίας σήμερα. Θα ήθελαμε να μας πείτε ποιες είναι οι προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία, καθώς ξεκινάμε τη διαδικασία της επιστροφής σιγά-σιγά στην ομαλότητα. Θα έλεγα ότι οι προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία είναι αρκετά καλές. Ιδιαίτερα αν κοιτάξουμε πώς πάνε τα πράγματα στην Αμερική, στην Κίνα, αλλά και στην Ευρώπη. Έχουμε τις στατιστικές που μας δείχνουν ότι και η εργοστασιακή παραγωγή, αλλά και η κατανάλωση, ειδικά στην Αμερική και στην Κίνα, βρίσκονται σε πολύ ψηλά επίπεδα. Εάν τώρα έρθουμε να προσθέσουμε και τα διάφορα πακέτα στήριξης, προπάντων θα έλεγα στην Αμερική, όπου αυτή την εβδομάδα αναμένουμε ότι η Ρουσία θα εγκρίνει ένα πακέτο στήριξης της τάξης κοντά στο 1,5 με 1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια, τότε σίγουρα αυτόν αυξάνει κατά πολύ, καθώς βγαίνουμε από την πανδημία του κορονοϊού, η παγκόσμια οικονομία να ανεβάσει ταχύτητες και προχωρώντας μέσα στο 2021 να πάει αρκετά καλά. Μάλιστα. Ποιες είναι οι προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία, έτσι, καθώς ξεκινάμε τη διαδικασία της επιστροφής, όπως αναφέραμε, στην ομαλότητα. Πώς επηρεάζει αυτό τον πληθωρισμό, τις προσδοκίες και τα επιτόκια? Ναι. Είναι βασικά αυτό που είδαμε την περασμένη εβδομάδα. Δηλαδή, σιγά-σιγά με το που οι προσδοκίες ξεκινούν και καλυτερεύουν, είναι αναμενόμενο να αλλάζουν και οι προσδοκίες σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, σε ό,τι αφορά τα επιτόκια. Πρέπει να πω ότι τώρα από την αρχή του χρόνου έχουμε δει μια αυξητική τάση σε ό,τι αφορά τις τιμές στα ναυτιλιακά στα ναύλα, σε ορισμένες τιμές τροφίμων, σε ό,τι αφορά ορισμένα είδη στην τεχνολογία, και αυτό έχει οθήσει τους αναλυτές να σπρώξουν προς τα πάνω τις προσδοκίες τους. Αυτό ήταν πάρα πολύ φανερό, θα έλεγα, το τελευταίο 15ήμερο του μήνα του Φεβράρη, όπου έχουμε δει τις αποδόσεις των ομολόγων σε παγκόσμιο επίπεδο να κινούνται με πάρα πολύ γρήγορες και αυξητικές τάσεις. Mm-hmm. Και αυτό πώς σχετίζεται με τις μεγάλες κινήσεις στις αγορές ομολόγων την περασμένη εβδομάδα? Βέβαια. Αυτός ήταν και ο κύριος παράγοντας που όθησε σε παγκόσμιο επίπεδο όλες τις αγορές των ομολόγων. Αν δούμε από τη Νέα Ζηλανδία, στην Αυστραλία, στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη, να έχουμε αυτή την ξαφνική άνοδο που επέφερε βέβαια αρκετή μεταβλητότητα σε όλες τις αγορές, και στις αγορές των ομολόγων, αλλά και στις αγορές των μετοχών. Βέβαια, αυτό όθησε και τους επόπτες, τις κεντρικές τράπεζες και στην Αμερική και στην Ευρώπη, να εκδώσουν ανακοινώσεις ότι παρακολουθούν από κοντά αυτές τις κινήσεις, και βέβαια εννοείται ότι, θα έλεγα, είναι έτοιμοι να λάβουν δράση, είναι αν δουν τις αποδόσεις των ομολόγων να εκτινάσσονται σε επίπεδα που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν βέβαια την ανάπτυξη. Mm-hmm. Και πώς αναμένεται να αντιδράσουν όμως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Την περασμένη εβδομάδα, στη διήμερη κατάθεση που έδωσε ο Τζερόμ Πάουελ, ο πρόεδρος του Federal Reserve της Αμερικής, που έδωσε στο Κογκρέσο, είπε ότι είμαστε ακόμα πολύ μακριά από μια επικείμενη αύξηση των επιτοκίων στην Αμερική. Καθησύχασε να στέλνετε τους αναλυτές. Mm-hmm. Από την άλλη όμως, οι αναλυτές πιστεύουν ότι ίσως το Federal Reserve χρειαστεί να επέμβει περισσότερο από ό,τι επεμβαίνει αυτή τη στιγμή. Το ίδιο βέβαια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είχαμε δηλώσεις από την κυρία Λαγκάρτ, από ανώτατους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίοι δεν έκρυψαν, αν θέλετε, τις ανησυχίες τους για το ότι οι αποδόσεις των γερμανικών, των γαλλικών, των ιταλικών ομολόγων
έχουν ξεκινήσει και ανεβαίνουν προς τα πάνω, διότι αυτό βέβαια αυξάνει και το κόστος εξυπηρέτησης του κρατικού χρέους. Αυτό είναι το σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε αν υπάρχει και αν υπάρχει ποιος είναι ο αντίκτυπος στις παγκόσμιες αγορές, δηλαδή μετοχές, ομόλογα. Βέβαια. Ξεκινώντας από το γεγονός ότι από τη στιγμή που αναμένουμε μια καλή οικονομική ανάπτυξη, αυτό λογικά είναι κάτι το θετικό για τις μετοχές. Από την άλλη όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι η ανάπτυξη μπορεί να φέρει και μια άνοδο στις τιμές, να φέρει πληθωρισμό και αυτό με τη σειρά του θα φέρει και μια αύξηση των επιτοκίων. Οπότε η εξίσωση δεν είναι απλή και ειδικά τώρα στη φάση που μπαίνουμε, που βγαίνουμε από την πανδημία του κορονοϊού, είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε από κοντά τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Διότι αυτή τη στιγμή οι προσδοκίες είναι χαμηλές. Εάν σε κάποια φάση οι προσδοκίες ανεβούν περισσότερο από ό,τι αναμένουν οι αναλυτές, από ό,τι αναμένει και το Federal Reserve, τότε αυτό θα τραβήξει το Federal Reserve στο να αλλάξει την πολιτική του. Και αυτό βέβαια θα έχει πολύ μεγάλες, θα επιφέρει μάλλον πολύ μεγάλες αλλαγές σε όλες τις αγορές και στις μετοχές και στα ομόλογα. Κύριε Χριστοφίδη, περιμένετε ότι η μεταβλητότητα θα παραμείνει υψηλή? Θα έλεγα πως ναι. Από τη στιγμή που μπαίνουμε σε μια περίοδο αβεβαιότητας, όπου από τη μία οι αγορές έχουν ήδη κάνει αρκετά, αν θέλετε, από άποψη ειδικά το ότι είδαμε πέρσι στην Αμερική, πιστεύω ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο πηγαίνοντας μπροστά για τους επενδυτές. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι ξεκινούμε και από έναν επίπεδο ομολόγων όπου ιστορικά είναι πάρα πολύ χαμηλό και στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη, όπου έχουμε αρνητικά επιτόκια. Άρα θα είναι πολύ σημαντικό να δούμε, προχωρώντας μπροστά από τη μια, πως οι κεντρικές τράπεζες προσπαθούν να ισορροπήσουν, αν θέλετε, μια επιστροφή στην κανονικότητα, και από την άλλη πως οι επενδυτές προσπαθούν να κεφαλοποιήσουν το ότι πηγαίνει καλύτερα η οικονομία και σαν αποτέλεσμα και η κερδοφορία των εταιριών και κατεξοχήν των μετοχών. Άλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Χριστοφίδη. Ποιες συνέπειες λόγω πανδημίας ενδέχεται να διαφανούν τους επόμενους μήνες, καθώς η πανδημία βλέπουμε ότι συνεχίζεται ακόμη? Ναι. Τους τελευταίους μήνες έχουμε δει ότι ορισμένοι τομείς της οικονομίας έχουν αντεπεξέλθει διαφορετικά από άλλους. Δηλαδή, τομέας της τεχνολογίας, τομείς της κατανάλωσης έχουν κρατηθεί σε υψηλά επίπεδα, σε αντίθεση με άλλους τομείς της οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι ο τομέας της εστίασης, όπως είναι γενικά τομείς που έχουν να κάνουν σχέση με υπηρεσίες. Πιστεύω, πηγαίνοντας μπροστά, θα δούμε ότι κάπως θα υπάρξει μια αντιστροφή. Θα δούμε ότι ο τομέας του τουρισμού, ο τομέας της εστίασης, πολλές εταιρείες είτε έχουν να κάνουν σχέση με μεταφορές, για παράδειγμα, ή με τα ξενοδοχεία. Θα δούμε ότι σιγά σιγά αυτή τη τομή θα ανακάμψουν. Ο τουρισμός, βέβαια, που μας επηρεάζει πάρα πολύ στην Κύπρο, αυτή η τομή θα ανακάμψουν σε αντίθεση με άλλους τομείς που ήδη έχουν προσφέρει πάρα πολλά από άποψη αύξηση της κερδοφορίας τους. Μάλιστα. Και ένα καταληκτικό σχόλιο, κύριε Χριστοφίδη, πριν σας αποδεσμεύσουμε. Θα έλεγα ότι ο μήνας του Φεβράρη ήταν πάρα πολύ σημαντικός, διότι από τη μία έδειξε πως μπορούν οι προοπτικές για την οικονομία να πάνε προς το καλύτερο. Από την άλλη όμως δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ένα εύκολο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τις παγκόσμιες κλιματαγορές. Μάλιστα. Κύριε Ανδρέα Χριστοφίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την σημερινή παρουσία σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ επίσης.